Στα παιδιά μου και λήξη του παιχνιδιού. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ερωτήσεις για τον coach. Στέλιο. Επειδή η συγκυρία περίοδο όπω είπε και εσύ, μήπω τελικά η ανάπαυλα είναι καλή με την έννοια να είναι όλοι δραματίε πίσω, να έχει ένα ξεκάθαρο ρόστερ και να κάνει ομάδα που καλύτερα μπορεί στα μάτια μου, γιατί ούτω ή άλλω δείχνει μια στάθμη παρακέτηση και περισσέφει τώρα στον κόσμο. Δεν είναι αποτελέσματα, είναι η εικόνα. Νομίζω ότι και εσεί είστε μπερδεμένοι, έχετε βγει λίγο από τη ρότα σα των συνεχών παιχνιδιών που σε γενικέ γραμμέ ήταν και με τα κίνητρα. Εντάξει, είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, Στέλιο. Δεν θέλω να επεκταθώ και να πω περισσότερα, αλλά γιατί είμαστε ακόμα μέσα στη σεζόν. Εντάξει, νομίζω για άλλες ομάδες είναι φυσιολογικό αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Τώρα το εύκολο για αυτό που συζητάμε πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις είναι μήπως αυτή η διακοπή είναι καλή 20 μέρες. Εντάξει, 20 μέρες τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου είναι πάρα πολλές για οποιονδήποτε επαγγελματία να μένει αμυντικός. Είναι πάρα πολλές. Εντάξει, εγώ θα πω αυτό που με εκφράζει και τον τρόπο που θα προσπαθήσουμε ως ομάδα και ως άλλες να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Ένα θέμα είναι οι συνθήκες που έχει μπροστά σου, αλλά το σημαντικότερο σε κάθε περίπτωση είναι πώς εσύ τις αντιμετωπίζεις αυτές τις συνθήκες και πώς εσύ αντιδράς στα δεδομένα που σου παρουσιάζουν. Οπότε, όσο ιδιαίτερο, όσο περίεργο κι αν είναι, δύσκολο αν θέλετε, εμείς θα πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Θα πρέπει να δούμε την κάθε μέρα ξεχωριστά και να προετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται. Θα είναι εύκολο? Όχι, δεν θα είναι. Δεν θα είναι όμως και για τις υπόλοιπες ομάδες. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες στο ίδιο καζάνι θα βράσουμε αυτή την περίοδο. Θα κάνουμε το καλύτερο μπορούμε. Άλλη ερώτηση, Βασίλη. Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι ότι προφανώς υπήρξε ένα διάστημα στο οποίο η ομάδα ήταν στα κόκκινα. Δεν έχει συνέπεια η ομάδα αυτό το διάστημα. Δηλαδή θέλω να πω ότι πάει και κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι στο Περιστέρι. Και σήμερα, οκ, έχει κυρώσει το σούτ ο Κολοσσός, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να σπάσει. Δηλαδή πολύ εύκολα το παίρνει το σούτ σε κάποιες περιπτώσεις. Σαν να μην ήθελε να μπει στη ρακέτα. Ένα είναι αυτό. Αν το βλέπω μόνο εγώ αυτό, ότι η ομάδα στερείται συνέπεια πλέον. Και ποιος είναι ο λόγος, αν όμως στερείται. Και η δεύτερη ερώτηση είναι για ποιο λόγο κόπηκε ο Μπάντσορ και επιλέχθηκε ο Ρίπ. Καταρχάς, το πρώτο σκέλος, σίγουρα δεν το περίμενα στην Βασίλη, το ίδιο είπε και ο Στέλιος, το ίδιο με ρώτησαν και στη τηλεόραση πριν από λίγο. Νομίζω ότι αυτό τον έβαλε καταλάβει και ο πλέον άπειρος από αθλητισμό. Όπως νομίζω ότι το λόγο, την αιτία, επίσης μπορεί να το καταλάβει κάποιος πάρα πολύ εύκολα. Κοιτάξτε, είναι λίγο ιδιαίτερη θέση μου αυτή τη στιγμή, με την έννοια ότι είμαι ο προπονητής αυτής της ομάδας και πρέπει να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τη φλόγα αναμένη τους παίκτες μας, τη μηχανή αναμένη και να έχουν performance στα επίπεδα που πρέπει κάθε βραδιά. Όμως, επειδή ακριβώς είμαι ο προπονητής αυτής της ομάδας για αυτό το παιδί, δεν μπορώ για να μην τους ανοίξω την αγκαλιά μου και στα δύσκολα να τους πάρουμε όλοι μια μεγάλη αγκαλιά δείχνοντας τεράστια κατανόηση σε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ο Άρης όλη χρονιά έκανε τρομερές υπερβάσεις μέρα την ημέρα και εβδομάδα την εβδομάδα. Χωρίς να χρειάζεται να αναλύσω με τι προπολογισμού είχαμε απέναντι μας και πόσο δύσκολο ήταν αυτό που κάναμε όλη τη χρονιά. Και όπως βλέπετε, ο κόσμος το αναγνωρίζει ακόμα και τώρα και γι' αυτό το λόγο τα παιδιά πήραν το χειροκρότημα ακόμη και σήμερα σε μια ομολογωμένως άσχημη εμφάνιση. Τι να κάνουμε, είναι φυσιολογικό. Έχουμε σταματήσει φτάνοντας στο πικ της χρονιάς μας μετά και το παιχνίδι με τον ΠΑΟ στο κύπελο. Κάναμε ένα break για 20 μέρες εκεί. Από εκεί πέρα στην ουσία παίζουμε ένα format χωρίς να διακυβεύεται κάτι βαθμολογικά. Και τώρα έχουμε άλλες 20 μέρες break.
δεν είναι δικαιολογία, αλλά είναι μεγάλη δικαιολογία. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται κάποιο. Κάποια πράγματα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Το λέω ως προπονητής ομάδας και απέναντί σας και για να δείξω την αγάπη μας σε αυτά τα παιδιά. Απ' την άλλη όμως, να είστε σίγουροι ότι πάλι ως προπονητές ομάδας και όταν μιλάμε με τα παιδιά, αυτό προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, δεν πρέπει να έχει τελειώσει τίποτα. Πρέπει να προσπαθούμε, πρέπει να δουλεύουμε, πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη συνέπεια. Δεν είναι τυχαίο ότι τη μία μέρα φτάνουμε κοντά για να διεκδικήσουμε νίκη με τον Ολυμπιακό ή κάνουμε διπλό στο Περιστέρι και ενδιάμεσα κάνουμε πολύ άσχημο ημίχρονο με τον Προμηθέα και ένα όχι τόσο καλό παιχνίδι σήμερα. Νομίζω ότι είναι σημεία των καιρών. Εμείς όμως θα προσπαθήσουμε και θα είμαστε συνεπείς στο λόγο για τον οποίο είμαστε εδώ. Δεν θέλω να δίνω δικαιολογίες στα παιδιά, δεν τους κάνει καλό αυτή τη στιγμή. Πρέπει όλοι να πιεστούμε και να βγει η χρονιά μέχρι το τέλος. Αλλά από την άλλη δεν μπορώ να επιτρέψω σε κάποιον να ξεχάσει ή να σβήσει ό,τι έχουν καταφέρει και πόσο πολύ έχουν παλέψει όλο τον χρόνο. Συγγνώμη, δεν είναι όμορφο και ζήτησα. Γιατί λοιπόν, γιατί κόπηκε, ωραία. Καταρχάς, ναι, αυτό είναι τεχνικό θέμα, αλλά εντάξει. Έχει να κάνει με το ματσάρι να το πλέγει όχι, για παράδειγμα. Ναι, ξεκάθαρα αυτό. Εντάξει, κακά τα ψέματα, τα επόμενα πολύ σημαντικά παιχνίδια που θα διακυβεύει κάτι για εμάς, είναι στο ματσάρισμα με τον Προμηθέα, σαν πλήγιο, παίζοντας το 5-4. Προσπαθήσαμε να αξιολογήσουμε τις καταστάσεις και πήραμε αυτή την απόφαση. Είναι απόφαση καθαρά με μπασκετικά στοιχεία. Άλλη ερώτηση για το coach, υπάρχει. Μας εντάξει, ευχαριστούμε coach.